Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Εύρο, λίγες μέρες αργότερα, το σφοδρό καιρικό φαινόμενο Ντάνιελ έπληξε την περιοχή της Θεσσαλίας με τις πλημμύρες. Οι πολίτες, φοβούμενοι πλέον με όσα βλέπουν και βίωσαν τις τελευταίες ημέρες, εκφράζουν τα συναισθήματά τους στη Δέλτα τηλεόραση. Νιώθετε ασφαλείς με όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα? Όχι. Καμιά μπόρα τώρα να περάσει καμιά βροχή. Όλα τα φρεάτια είναι ακαθάριστα. Όλοι οι δρόμοι έχουν σκουπίδια. Δεν μπορεί να πω περισσότερα, τι να πω. Αυτά τώρα πρέπει να τα προλάβουν, να καθαρίσουν τα φρεάτια, να καθαρίσουν τα κανάλια όλα, για να μπορέσουν να προστατεύσουν τον κόσμο. Αν αρχίσουν τα νερά, τα είναι αργά. Όχι βέβαια. Στον καθένα θα μπορούσε να συμβεί. Ασφαλής μπορεί να νιώθουμε, κορίτσι μου, αλλά οι καταστροφές που έχουν γίνει είναι βιβλικές. Δεν ξέρει κανείς ποιος θα πληρώσει ποιον. Βεβαίως, συμπαρίσταται από ό,τι βλέπετε η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι πάει να δώσει. Αλλά τα ποσά είναι ηλικιώδη και δεν ξέρουμε πότε και ποιος θα πάρει και αν πάρει και πότε θα μπορέσουν ξανά μανά να συνέλθουν οι περιοχές. Ειδικά εμείς εδώ στον Εύρο είχαμε το τεράστιο πρόβλημα το δημογραφικό. Τώρα φαντάζεστε τι μπορεί να γίνει, ποιος θα μείνει επάνω στα χωριά. Είναι φοβερό, κρίμα. Έπρεπε να γίνουν έργα πρόληψης αντιπλημμυρικά αλλά και αντιπυρικά, λένε οι περισσότεροι, τονίζοντας πως είναι ένα χρόνιο ζήτημα. Όχι. Δεν θα υλοποιηθεί. 50 χρόνια το ακούμε. Και μετά από οποιοδήποτε συμβάν, πάντοτε ανακοινώνουμε έργα και ποτέ δεν υλοποιηθεί. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Εγώ δεν ακούω ειδήσεις, δεν περιμένω ούτε τι ανακοινώνω, ξέρω. Γιατί ξέρω πλέον με την εμπειρία που έχω μετά από τόσα χρόνια ότι δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Εδώ νιώθουμε. Τώρα νιώθουμε. Και τότε στις πυρκαγιές δεν νιώθουμε ασφαλείς. Τώρα όμως έφυγε το κακό από εδώ, από την πόλη μας. Μακάρι να γίνουν, αυτά τα έργα τα λένε χρόνια, μακάρι να γίνουν και για φωτιές και για πλημμύρες, γιατί αν μας πιάσουν πλημμύρες και εμείς θα πάθουμε αυτά. Είμαστε δύσκολα. Προϊόντα δεν θα έχουμε και θα είναι δυσκολευτεί η κατάσταση πολύ. Οι αυτοί που παίρνουν λίγη σύνταξη θα υποφέρουν. Δύσκολα. Στο βαθμό που πρέπει να νιώθουμε, νιώθουμε. Τι να κάνουμε. Αυτές είναι θεομηνίες, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Από ό,τι φαίνεται εδώ είναι τα πράγματα καλύτερα από ό,τι τα φανταζόμασταν και αυτό είναι παρηγόρο. Θεός να βάλει το χέρι του.